Έχουμε την χαρά και την τιμή να είναι εδώ στο στούντιο καλεσμένο μα ο κ. Μουσένη ο οποίο είναι υποψήφιο ευρωβουλευτή με την Ένωση Κεντρών, κύριε Ζαβέτα. Πώ και τα πω. Καλό, καταρχήν, καλώ ήρθατε. Χρόνια πολλά. Χριστό Ανέστη για, για εμά και για όλου του ακροατέ που μα ακούν. Ε, το αποφάσισα για δύο λόγου. Για προσωπικού και για πολιτικού. Και το ε... ρωτάω, συγγνώμη σα, για αυτό ναι. το ρωτάω πώ το αποφασίσατε. Με την έννοια ότι μέχρι τώρα είχατε συμμετάσχει στα κοινά μέσα από το χώρο τη ε, Νέα Δημοκρατία. Ναι, Κάποιοι του, κάφιαν ίσω η μετακινήσή σα. Όχι, κάποιου, θα έλεγα του περισσότερου. Ακόμη και του υψηλά ιστάμενου. Άρα, οι προσωπικοί λόγοι είναι. Και επειδή εγώ είμαι ευθύ άνθρωπο και έχω μάθει ε, μέσα από την ίδια μου την καλλιτεχνική δημιουργικότητα, αν θέλετε, να μιλάω ελεύθερα. Οι ε, προσωπικοί λόγοι οφείλονται στο ότι δεν αντιμετωπίστηκα με βάση τον αξιακό κώδικα τον οποίον μπορούσα να προσφέρω. Μπορούσα να προσφέρω στον πολιτισμό, λίγοι γνωρίζουν το αντικείμενο και δεν, ε, ε, δεν επέρωμαι με αυτό που λέω. Είμαι ένα άνθρωπο του οποίου το βιογραφικό μπορεί να το δουν όλοι. Οι περισσότερε προτάσει που έκανα σκόνταφταν σε έναν αόρατο, περίεργο, ε, γραφειο, γραφειοκρατικό κίνδυνο. Αυτό το πράγμα θεωρώ ότι έπρεπε να λυθεί. Δεν λύθηκε έγκαιρα. Περίμενα αρκετό καιρό. Και βέβαια έβλεπα ότι αυτό δεν μπορούσε να με βοηθήσει. Διότι ξέρετε κάτι. Ό,τι έκανα δεν το χρωστάω στα κόμματα. Εγώ ασχολήθηκα με την πολιτική. Τα τελευταία χρόνια. Όταν με φώναξε ο Αντώνης Σαμαράς, συμβουλό του. Πριν όλη μου τη ζωή την πέρασα στη Γαλλία. Εργάστηκα. Να πούμε για όσους γνωρίζουν ότι εκτός των ε, σπουδών σας στην νομική της Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκης έχετε... Είμαι καθηγητής στη φιλοσοφία έχετε, της τέχνης. Έχετε σπουδάσει ε, κινηματογράφο, είστε καθηγητής φιλοσοφία mm -hmm. Τέχνη, φιλοσοφίας της τέχνης, ε, συνεργάτης ορισμένων εκ των σημαντικότερων εφημερίδων και περιοδικών και της Γαλλίας και της υπόλοιπης Ευρώπης. Δέκα χρόνια Από στη τη Λιμπερασιόν λιβερασιό, μέχρι, φυγαρό. Ε, μέχρι τη Φιγαρό και το Ρίσκ και το Παρκέτ. Μιλάμε δηλαδή για μια, α, παρουσία στα κοινά και μια παρουσία στα καλλιτεχνικά κοινά τη Ευρώπη, μαζί με τη διδασκαλία που έχετε κάνει και σεμινάρια και διαλέξει στι σημαντικότερε σχολέ καλών τεχνών σε όλη την Ευρώπη, που σίγουρα, αν μη τι άλλο, και εκτό των άλλων, διαφημίζουν και την Ελλάδα, έτσι. Σα ευχαριστώ πολύ. Αυτό ήταν πάντοτε ο στόχο μου, να μπορέσω μέσα από την προσωπική μου δράση χωρίς να είναι εγωιστικό, να προβληθούν οι ελληνικές δυνατότητες, γιατί πάντα πίστευα ότι κάθε Έλληνας κρύβει μέσα του μια δυνατότητα, αρκεί να τη δουλέψει, να τη μάθει και να προχωρήσει. Όταν λοιπόν βλέπω ότι αυτού του είδους η δράση δεν μπορεί να υιοθετηθεί από ένα κόμμα το οποίο είναι κόμμα εξουσίας, το οποίο είναι δυνατό και αυτές οι δράσεις μάλιστα δεν μπορούν να υιοθετηθούν ε, ούτε καν εδώ στην Κέρκυρα από τους ανθρώπους που ασχολούνται με το κόμμα αυτό στην Κέρκυρα, εγώ έχω ένα πρόβλημα συνείδησης. Τι κάνω. Δηλαδή είμαι σε ένα κομματικό χώρο στον οποίο δεν μπορώ να προσφέρω αυτά τα οποία γνωρίζω. Τα χρόνια περνούν και στο τέλος κινδυνεύω να ακυρώσω και την προσωπική μου πορεία η οποία όπως σωστά αναφέρατε είναι μια προσωπική πορεία η οποία πέρασε διαπυρός καιροπάλου ολομόναχος, έφυγα και τα έκανα όλα αυτά μόνος μου και στο τέλο να κυρωθούν αυτά, διότι θα ήμουν ένα απλό και βασικό στέλεχο της Νέας Δημοκρατίας, ακόμη και αν ήμουν προβεβλημένο, το οποίο όμως για μένα δεν είναι αυτό τίτλο τιμής, να είμαι ένα προβεβλημένο στέλεχος κόμματος. Δεν κόνος. είναι το ο σκοπός. Ναι, είναι για μένα, αν θέλουμε έναν αυτοσκοπό, είναι αυ, να μπορούμε <σκυρίζει> να δουλέψω, να μπορέσω να δουλέψω, να συμβάλλω σε αυτό που ονομάζουμε πολιτιστική καλλιέργεια. Όταν πρώτα ασχοληθήκατε με την πολιτική, πριν από λιγότερα από 10 χρόνια, έχω την εντύπωση, δεν είναι. Στην Ελλάδα. στην Ελλάδα. Για την Ελλάδα μιλάω. Γιατί στη Γαλλία είχα συμμετοχή. Όχι, για την Ελλάδα μιλάω. Mm. Για, για, τα, κομματικά τη Ελλάδα και μέσα στην Δημοκρατία. Υπήρχαν φίλοι σα τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Γαλλία από τον καλλιτεχνικό χώρο που πιθανόν σα είπαν. Ε, τι κάνει, Βεβαίως. που πας ασχοληθεί. Σε ποιο περιβάλλον πας να μπλέξεις. Γιατί Βεβαίως. το έχω ακούσει και από άλλους ανθρώπους που είχαν μια πολύ σημαντική πορεία είτε στα κοινά, είτε στο καλλιτεχνικό, είτε στον επιστημονικό χώρο στην Ευρώπη και ενεπλάξαν πολιτική και σου λέγανε οι φίλοι τους τι κάνεις εκεί. Βεβαίω, μου το είπαν όλοι οι, οι, εκλεκτοί φίλοι. Εγώ βέβαια έχω σαν χαρακτήρα το εξή χαρακτηριστικό. Ε, ανήκω σε αυτό που ονομάζουμε καθολική παρουσία του δημιουργικού ανθρώπου. Τι σημαίνει αυτό, Σημαίνει θέλω να έχω μια καθολική παρουσία, εφόσον βέβαια γνωρίζω το αντικείμενο, σε όλα τα πλαίσια. ο Αριστοτέλης μου έμαθε ότι η πολιτική είναι η ψήστη των τεχνών. Το λέει στα ηθικά νοικομάχια. Το να αντιμετωπίζει την πολιτική σαν μια μορφή τέχνη, δηλαδή σαν μια μορφή άσκηση του νου μέσα από τακτικέ, στρατηγικέ, αλλά και μια, μια, μια μορφή άσκηση για να έρθει αποτέλεσμα, αυτό το πράγμα για μένα ήταν μια γοητεία. Με γοήτευε, ε, με είχε έλξει και ήθελα να το δοκιμάσω. Είμαι άνθρωπο που ανήκω όχι σε αυτού οι οποίοι λειτουργούν μόνο εγκεφαλικά, αλλά είμαι σε αυτού που λειτουργούν κυρίω εμπειρικά. Εφόσον λοιπόν ήθελα να έχω αυτή την εμπειρία, αυτή η εμπειρία ήταν μια πρόκληση για μένα. Και βέβαια το βασικό σημείο είναι ότι σαν νεαρός φοιτητή στην νομική Θεσσαλονίκη, είχα ξεκινήσει κάνοντα πολιτική υπήρξα πρόεδρος των φοιτητών εστιών στη Θεσσαλονίκη. Άρα το μικρόβιο εισαγωγικά, όπως λέει ο κόσμος, ή το στοιχείο της πολιτικής, το είχα έντονο μέσα μου και σαν πρόεδρος των φοιτητών επί τρία χρόνια στη Θεσσαλονίκη στο Πανεπιστήμιο είχα ήδη την πρώτη γεύση της πολιτικής αλλά και τη γεύση της σύγκρουσης με τα κόμματα τα οποία θέλουν να βγάζουν υπαλλήλου. Από τότε είχα αυτή τη σύγκρουση. Δεν θέλω να είμαι υπάλληλο. Θέλω να είμαι ένα άνθρωπο ο οποίο πιστεύω στη συλλογικότητα και θέλω να, να, να μπορώ να προσφέρω. Υπάρχει κόσμο γύρω από την πολιτική και όχι μόνο, ακόμα και πολίτε οι οποίοι έχουν την εντύπωση, υποστηρίζουν τέλο πάντων, ότι οι παλιέ ιδεολογικέ γραμμέ δεν υπάρχουν πια, έχουν καταργηθεί. Το παλιό δίπολο αριστερά-δεξιά, με το κέντρο προφανώ στη μέση, είναι παροχημένα σχήματα. Βέβαια, υπάρχουν και πολλοί που υποστηρίζουν πω όχι μόνο δεν είναι παροχημένα σχήματα, αλλά και σήμερα στην πραγματικότητα η πολιτική ξεκινά καθορίζεται από αυτό το τόξο το οποίο ξεκινάει από την δεξιά, φτάνει στην αριστερά ή όπως τέλος παντών θέλει κανείς να το δει από πού ξεκινάει. Εσείς θεωρείτε πως ισχύει αυτός ο διαχωρισμός στην πολιτική σήμερα και πού θα τοποθετούσατε τον αυτό σας. Κοιτάξτε να δείτε, ισχύει σαν δύο τάσεις. Ισχύει, δηλαδή παράδειγμα στην Γαλλία ο Μακρόν νίκησε με το σύνθημα ε, «Ni droite ni gauche», το λέω γαλλικά, τι σημαίνει ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Αυτό ήταν το, το κεντρικό σύνθημα του Μακρόν στην προεκλογική περίοδο. Δεν είναι λίγο πολίτικο αυτό. Ναι, αυτό όμως, γι' αυτό ψηφίστηκε. Άρα σημαίνει ότι μια μερίδα κόσμου έχει κουραστεί από τα παραδοσιακά κόμματα, κόμματα του δεξιά και αριστερά. Υπάρχει δηλαδή μια τάση η οποία πιστεύει ότι ο άνθρωπος θα κριθεί από τις πράξεις και όχι από την ιδεολογία του. Απ' την άλλη μεριά, οι παλιές, ο παλιό διεισμός δεξιά και αριστερά, όπω αναφέρατε, ε, δεν έχει σβήσει. Παραμένει εξίσου ισχυρό και περιμένει και καραδοκεί την ανά πάσα στιγμή αποτυχία των τύπων όπω ο Μακρόν ή αντιλήψεων όπω αυτέ που λέει ο Μακρόν για να επανέλθει. Σε μία σκληρή μάχη σώμα-σώμα ανάμεσα στο δεξιά και στο αριστερά. Κατά τη γνώμη σα, η κοινωνία και η οικονομία δεν καθορίζονται τελικά από το ταξικό πρόσημο. Έτσι, για να μιλήσουμε λίγο και για την ναι. μαρξιστική λογική των τελών του 19ου αιώνα. ισχύει αυτό, αλλά δεν ξέρω αν το ταξικό πρόσημο που λέτε εσεί προποθέτει. Μάλλον ε, ε, οδηγεί και σε μία ταξική συνείδηση. Εκείνη είναι το πρόβλημα. Μπορεί να υπάρξει ταξικό πρόσημο. Δηλαδή να ξέρουμε ότι οι ισχυροί και οι έχοντες το χρήμα είναι αυτοί που εκμεταλλεύονται όχι μόνο την υπεραξία αλλά και τον μόχθο και τον κόπο των εργαζομένων και των απλών ανθρώπων αλλά ταυτόχρονα δεν ξέρουμε αν αυτοί οι εργαζόμενοι έχουν ταξική συνείδηση. Και, και πόσο, είναι πόσο είναι βέβαια και κανεί πολιτικό χρησιμοποιεί τι ταμπέλε και τα ταξικά πρόσημα και κάνει εντελώ διαφορετικά από αυτά τα οποία ο ίδιο λέει. Βέβαια. Είναι και αυτό το πρόγραμμα. Να πει δηλαδή ότι εγώ ανήκω στη δεξιά ή στην αριστερά και να εφαρμόσει μια πολιτική η οποία να μην είναι ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Για να προχωρήσω όμω εν κατακλείδη στην ερώτησή σα, εγώ ανήκω σε αυτό που ονομάζουμε κοινωνική ελεύθερη και δεν θα έλεγα φιλελεύθερη, ελεύθερη δημοκρατία. Τι σημαίνει αυτό, πιστεύω στην ελευθερία των αγορών, πιστεύω στην ελευθερία του πολίτη να μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα τη άμυλα και όχι του ανταγωνισμού στην αγορά, αλλά δεν θα, δεν θα ήθελα ποτέ η αγορά να εξοντώσει τον πολίτη και δεν θα ήθελα ποτέ. Το κράτο να υποκαταστήσει τον πολίτη. Αυτό το οποίο πολλοί θεωρούν πω είναι ο, ο, ο κατεξοχήν χώρο του κέντρου. Πως... Α το πούμε έτσι. Ακόμα ας και αν κάποιοι έτσι. θεωρούν πω δεν υπάρχει κέντρο, αλλά τέλο ναι, πάντων. Σπάθον... το πούμε έτσι. Σχηματικά να το παρουσιάσουμε. Ναι. Δηλαδή κάπου ένα συνδυασμό τη ελεύθερη δράση του ατόμου, αλλά με κοινωνικά πρόσημα. Δεν μπορούμε δηλαδή την άμυλα να την κάνουμε σκληρό ανταγωνισμό σε σημείο ώστε να εξοντώσει. Όλε τι μικρέ επιχειρήσει, μόνο και μόνο γιατί θέλουμε να εξοραίσουμε την οικονομία και να πούμε Α, η σύγχρονη οικονομία θέλει αυτό το πράγμα. Άρα, μόνο μεγάλα τραστ, τσακίζουμε του μικρού, τσακίζουμε τη μεσαία τάξη και προχωράμε. Ε, είναι σαν αυτή τη μάχη που έγινε την εποχή τη βιομηχανική επανάσταση ανάμεσα στου ε, αυτού που ονομάζουμε αρτιζάν, δηλαδή του τεχνίτε, και αυτού που, που δουλεύανε τι ε, βιομηχανίε. Οι τεχνίτε εξαφανίστηκαν. Νίκησαν οι προερχόμενοι από τη βιομηχανία. Οι συνέπειε όμω είναι τραγικέ. Διότι τι βγάζουμε, βγάζουμε μοντέλα τα οποία είναι πανομοιότυπα σε παγκόσμια κλίμακα και έχει χαθεί το προσωπικό στοιχείο τη δημιουργία. Άρα δεν ξέρω αν ο κόσμο είναι καλύτερο. Παραγωγικά μπορεί να είναι καλύτερο. Σε επίπεδο χρημάτων, ω προ του ισχυρά έχοντε και κατέχοντε, μπορεί να είναι καλύτερο. Αλλά ω προ την ίδια την ομορφιά τη ζωή και τη δημιουργία, έχω πολλέ εμβολίε αν τα πράγματα είναι καλύτερα. Ε, Μα είπατε, λοιπόν, ένα σοβαρό παράπονο, το λέω κομψά, από τη Νέα Δημοκρατία. Ένα από του λόγου που αποχωρήσατε. Είναι και το πολιτικό. Ε, και, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Ναι. Μα είπατε για, το, για την προσωπική αντιμετώπιση που είχατε, ε, όπου καταλαβαίνω ότι σα δημιούργησε μια σημαντική απογοήτευση. Όταν κανεί δεν εκμεταλλεύεται, με την καλή έννοια, να εκμεταλλευτεί ε, τι δυνατότητε ενό ανθρώπου που συμμετέχει σε ένα κοινωνικό συνόλο και σε μια ομάδα συγκεκριμένα. Και παραμένω διεθνώ ενεργό. Και προφανώ. Ε, υπήρχαν και πολιτικοί λόγοι για την αποχώρηση βεβαίω υπήρχαν και πολιτικοί λόγοι. Οι πολιτικοί λόγοι υπήρχαν στο, σε δύο βασικά πράγματα. Πρώτα απ' όλα στο θέμα τη απλή αναλογική. Πιστεύω ότι η απλή αναλογική είναι καθοριστικό σημείο για τη δημοκρατία. Σαν καθηγητή φιλοσοφία, αλλά και σαν υπεύθυνο μαχόμενο πολίτη από τα φοιτητικά μου χρόνια, πιστεύω ότι οι πολίτε δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται σαν μικρά ζωάκια ή μικρά πρόβατα από οποιαδήποτε παράταξη. Αλλά τώρα μιλάμε προκειμένου σε αυτό. Άρα η μορφή τη ενισχυμένη αναλογική με την, με την δικαιολογία ότι θέλουμε σταθερότητα στη χώρα, για μένα είναι μια ε, ενδεχόμενη απάτη, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε μια μονοκομματική ε, επιβολή κυβέρνησης και ταυτόχρονα ο κόσμος να περάσει στο περιθώριο χωρίς να έχει... Συμμετοχική διαδικασία σε αυτό που ονομάζουμε δημοκρατία. Ο ιστορικό αντίλογο αυτό είναι ότι ε, ο, ο κόσμο δεν είναι όριμο για κυβερνή συνεργασία, η πολιτική δεν είναι όριμη για κυβερνή συνεργασία, ότι αυτό, όλο αυτό οδηγεί δηλαδή στην ακυβερνησία. Τα, τα ακούσει, φαντάζομαι και εσεί. Προφανώ τα έχω ακούσει τα ακούω και, και, και ακόμη και τώρα τα ακούω. Αλλά τι θα πει ο κόσμο δεν είναι όριμο και η πολιτική δεν είναι όριμη. Αυτά τα δύο είναι αλληλένδετα. Αν η πολιτική δεν είναι όρημη, είναι γιατί οι ίδιοι δεν καλλιέργησαν σωστά τον κόσμο. ή ότι ο κόσμο του έβαλε προ τα πάνω. Άρα, με αυτή τη λογική, να φέρουμε και μια χούντα κάποια στιγμή, ή να φέρουμε κάποιον από το εξωτερικό να μα διοικήσει, γιατί εμεί εδώ δεν είμαστε όρημοι και να πάρουμε όλε τι αποφάσει. Δεν είναι σπάνιο αυτό. Ναι, εντάξει. Αλλά <δυστυχώς> Θα πρέπει όμω κάποια, κάποια στιγμή να γίνει μια σοβαρή δουλειά σε επίπεδο εκπαίδευση. Θα πρέπει οι άνθρωποι να καταλάβουν ότι η ζωή του περνάει από τα χέρια του. Και αν αυτό το πράγμα γίνει κατανοητό, αυτό θα, γίνει, θα δώσει καλύτερη ποιότητα πολιτών. Βέβαια, κάποιο μπορεί να πει: Καλά, μα τα λέτε, όμορφα είναι αυτά που λέτε. Στην πράξη γίνεται, μπορεί να γίνει. Πώ μπορεί να γίνει, με αλλαγή εκπαιδευτική πολιτική. Αντί να διαλύει την κλασική παιδεία στα σχολεία, αντί να αφαιρεί την κλασική παιδεία για την οποία έλεγε η Ζακλίντερ Ομιγή στη Γαλλία ότι και μόνο το να μάθει κάποιο ελληνικά και λατινικά, όχι σαν Παπαγαλία αλλά σαν εκπαίδευση πάνω στη γλώσσα, τον φέρνει σε επαφή με κλασικέ διαχρονικέ ανθρωπιστικέ αξίε που βοηθούν στην ποιότητα τη ζωή του, και μόνο αυτό είναι ικανό να βοηθήσει στην καλυτέρευση και στην ποιότητα των φοιτητών και των μαθητών. Αυτό είναι ένα παράδειγμα. Μπορώ να σα πω άλλα παράδειγμα στο Πανεπιστήμιο. Άρα λοιπόν, όταν εσύ, σαν κυβέρνηση, δεν βοηθά τη δημιουργία μια εκπαιδευτική πολιτική η οποία συμβάλλει στην ανατολή της συνείδησης του πολίτη, τότε τον οδηγεί στη Δύση. Και όταν οδηγεί ένα πολίτη στη Δύση, μοιραία, τότε κάποιο πρέπει να κυβερνήσει και συνήθω είναι μια ελίτ η οποία αφαιρεί από τον κόσμο τι κλασικέ σπουδέ, αλλά στέλνει τα παιδιά τη στα καλύτερα σχολεία για να αποκτήσουν αυτά οι μελλοντικοί ηγέτε, η μελλοντική ελίτ, όλη την κλασική παιδεία, την ελληνική, τη λατωνική και ούτω καθεξής. Εγώ, σαν το τη Δημοκρατία, το θεωρώ άδικο. Το ένα κομμάτι είναι το ζήτημα τη απλή ανηλογική. Ναι, το άλλο. Το άλλο κομμάτι ήταν ε, η θέση που υπήρχε στο λεγόμενο μακεδονικό. Χωρί να είμαι. Σορτούσα ούτω ή άλλω γι' αυτό, ναι, αλλά. Ναι, ναι. θέλω να σα πω. Εγώ είμαι εναντίον του εθνικισμού. Προσοχή. Εναντίον του εθνικισμού. Δηλαδή, όλοι αυτοί οι καμικάζοι, οι, οι ελληναράδε, οι πατριδοκάπηλοι που έρχονται να πούν, να φωνάξουν. Πω, να του διώξουμε, να του σκοτώσουμε, να του κάνουμε να του πετάξουμε στη θάλασσα. Είμαι εναντίον. Όμως, είναι άλλο να αγαπά την πατρίδα σου και να προσπαθεί να προστατεύσει την πατρίδα σου, δύση. και άλλο να το κάνει ει βάρο των ναι. υπολείπων. Εγώ Καλά. είμαι υπέρ τη συμφωνία. Αλλά αυτή η συμφωνία, βόρεια και νότια, και εδώ αγγίζω και τη σημερινή κυβέρνηση, για μένα είναι τεράστιο λάθο. Δηλαδή, όπω μου έλεγε ένα Γάλλο συνάδελφο, ήταν προτιμότερο να πούνε Νέα Μακεδονία με του όρου που έγραφε κάτω, που γράφει μέσα στη συμφωνία. Δηλαδή να πούνε. Ότι δεν έχουμε σχέση με την αρχαιότητα κτλ. Διότι το Νέο Μακεδονία μα οδηγεί στο Νέα Υόρκη, στο Νέα Ιωνία, σε ούτω καθεξή, δηλαδή σε μια νέα οντότητα, η οποία όμω δεν έχει καμία σχέση με την παλιά οντότητα. Όταν όμως βάζεις... Θα μπορούσε να υπάρχει ένα αντίλογο εκεί ότι θα μπορούσαν να υπάρξουν και άλλα ονόματα, αλλά δεν είναι... πάντα υπάρχει ένα συμβασμό σε κάτι το οποίο είναι εφικτό σε μια δύσκολη Εκεί περίοδος. θα έπρεπε η κυβέρνηση να επιμείνει. Διότι από τη στιγμή που δεχόμαστε τη σύνθετη ονομασία και έχει πέσει στο τραπέζι συνολικά, σε αυτή την περίπτωση επιμένουμε. Διότι υπάρχει ένα πολύ λογικό επιχείρημα. Όταν λέμε Βόρεια και Νότια Μακεδονία, η ίδια η λογική μα οδηγεί. Μα οδηγεί στο γεγονό ότι το βόρειο και το νότιο μέρο έχουν μια ενιαία οντότητα. Δεν έχουν όμω γεωγραφικά μια ενιαία οντότητα. Α, άλλο το γεωγραφικά και άλλο το πολιτισμικά. Όταν λέμε Βόρεια και Νότια Κορέα, έχουν γεωγραφικά μια διαφορετική οντότητα. Αλλά έχουν, το το έχουν κοινό πολιτισμό. Εμεί δεν, δεν έχουμε κοινό πολιτισμό με αυτού. Αυτή είναι η Εμεί είμαστε Έλληνε. Όχι, το γεωγραφικό εννοώ. Θεωρείτε ναι, δηλαδή, δηλαδή... είναι αλληλένδετο το, το, ο, ο ο γεωγραφικός σε, ταυτοτικό. σε κράτη λειτουργεί αλληλένδετα με το ταυτοδιωτικό που λέτε και εσείς Βεβαίως. και με το πολιτισμικό. Βεβαίω, Για το παράδειγμα θα σας δώσω στην Κορσική, στη Γαλλία. Δεν στη Γαλλία. Οι Κορσικοί, οι Κορσικάνοι έχουν μια δικιά τους κουλτούρα. Είναι και Γάλλοι αλλά είναι και Κορσικάνοι. Τι συμβιβασμός βρέθηκε εκεί. Είναι όμως μέσα στη Γαλλία. Δεν τους άφησαν οι Γάλλοι να φύγουν ποτέ. Είπανε, θα έχετε μια αυτονομία, αλλά μέσα στη Γαλλία. Θα υπάρχει η γενική κουλτούρα και θα υπάρχει και η ειδική κουλτούρα. Αυτό το πράγμα δείχνει ότι η Κορσική είναι μέρο του όλου. Εάν λοιπόν ακολουθήσουμε τη λογική βόρειος και νότιο, αυτό έχει το ενδεχόμενο κάποια στιγμή, όχι υποχρεωτικά οι Σκοπιανοί, αλλά οι ξένε καταστάσει. Να γίνει ένα πόλεμο, κάτι να γίνει. Όπω έχει αποδειχθεί με το Κόσοβο, που κανεί δεν το περίμενε. Να γίνει κάτι. Και σε αυτή την περίπτωση να πέσει στο τραπέζι πάνω μια ενιαία Μακεδονία για να μην έχουμε προβλήματα. Δεν θα ήταν πιο επικίνδυνο να παραμείνει το καθεστώ, το, το προηγούμενο, το μέχρι τη συμφωνία, όταν ε, η συντηρητική πλειονότητα των χωρών του κόσμου είχαν αναγνωρίσει ω σκέτο Μακεδονία την ε, περιοχή τη σημερινή Βορρή Μακεδονία. Εσύ. Απλά έπρεπε Πρώτον να... και δεύτερον, να... Ε... Να η... είπατε για Νότια Μακεδονία. Η Ελλάδα ουσιαστικά δεν υποχρεούται ούτε ονομάζει την Μακεδονία τη γεωγραφική ω ως... ως... Νότια Μακεδονία. Η και εξακολουθεί το... και προβάλλει στο εξωτερικό την γεωγραφική περιφέρεια από τη Δυτική μέχρι και την Ανατολική Μακεδονία, την εσωτερική, ω Μακεδονία. Συμφωνούμε σε αυτό. Αλλά η λογική. Ε, οι πινακίδε, δηλαδή όταν μπαίνει κάποιο τουρίστα ή ξένο στην δική μα περιοχή, βλέπει Μακεδονία, δεν βλέπει Νότια Μακεδονία. Βεβαίως. Αυτό δεν έχει τη σημασία του. Έχει τη σημασία του για μα. Για έναν που χρησιμοποιεί την κοινή λογική, θέτει το ερώτημα. Σου, συγγνώμη σα, για να ακούσω το πάλι. Στου χάρτε τη Google, που είναι και ναι, τη μόδα ναι. ή στου οποίου χάρτε. Η γεωγραφική περιοχή ε, ονομάζεται ω Μασεντόνια, όχι ω South Macedonia. Ναι, αλλά όταν όμω στη Μασεντόνια λε ότι αυτό το μέρο είναι το βόρειο, η λογική, ξαναλέω, ο κοινό νου που λέει ο Αριστοτέλη, mm -hmm. θέτει πού είναι το νότιο. Και οι κακέ γλώσσε έχουν δείξει, και αναφέρω το παράδειγμα τη Ιουγκοσλαβία με το Κόσοβο. Δεν υπήρχε περίπτωση να διανοηθεί ένα Ιουγκοσλάβο ότι το Κόσοβο, το οποίο ήταν μέρο τη το οποίο ήταν το λίχνο το ιστορικό των Σέρβων, τη σέρβικη δημιουργία, τη σέρβικη οντότητα και του κράτου, ότι αυτό θα έφευγε και θα γινόταν, θα αποσχιστεί και θα γίνει κράτο αυγόνο. Αυτό που λέτε θα μπορούσε να λειτουργήσει σε πραγματικότητα και ω φόβο για του ίδιου του ανθρώπου τη Βόρεια Μακεδονία. Μα δηλαδή... ο φόβο δεν είναι αυτή. Ο φόβο μου δεν είναι αυτό. Δηλαδή ότι ε, στο μέλλον, ανάλογα και με τι γεωπολιτικέ εξελίξει, θα μπορούσαν να απορροφηθούν από την Ελλάδα που κατέχει τη Μακεδονία. Ο φόβο μου δεν είναι αυτή. Προσέξτε, επαναλαμβάνω. Ναι, καταλαβαίνω. Ο φόβο σα είναι, είναι, οι γεωπολιτικέ εξελίξει. Έτσι, πράγμα. Και ο ισχυρό παράγοντα. Έτσι, πράγμα. Αυτοί που αποφασίζουν πέρα από εμά, Όπω αποφάσισαν το διαμερισμό τη Ιουγκοσλαβία, όπω αποφάσισαν οτιδήποτε άλλο, διότι ξέρουμε πολύ καλά ότι υπάρχουν δύο πολύ μεγάλοι παίχτε εκεί, στα Βαλκάνια, για λόγου ιστορικού, πολιτικού, φιλοσοφικού ή θρησκευτικού, οι Αμερικάνοι και οι Ρώσοι. Δίπλα στου Αμερικάνου υπάρχουν και οι ισχυροί Ευρωπαίοι όπω οι Γερμανοί. Εδώ τα Βαλκάνια είναι ένα χώρο, ο οποίο έχει μέσα του από αέρια μέχρι πετρέλαια μέχρι βάσει και ούτω από ό,τι λένε. Άρα. Μιλάμε και για άλλη μια φορά, ποιο θα έχει τον πολιτικό και τον οικονομικό έλεγχο των Βαλκανίων. Αν λοιπόν πρέπει κάποια στιγμή να φτάσουμε σε αυτό το κάκιστο σενάριο που το απευχόμαστε όλοι, η Ελλάδα δεν θα έχει τη δύναμη να αντιδράσει, διότι δεν θα μπορέσει ούτε τυπικά να μπορέσει να αρνηθεί εφόσον υπάρχει αυτό ο διαχωρισμό. Αυτή είναι η αστασία μου. Τώρα, μα είπατε για τα δύο σημεία για τα οποία φύγα την Δημοκρατία. Υπάρχει και να... ένα τρίτο. Θα μου το πείτε μετά, ήθελα να συνδέσω την ε, απόφασή σα να συμπορευτείτε σε ευρωεκλογέ με την Ένωση Κεντρών, με το δεύτερο κομμάτι μας μα είπατε, με το κομμάτι του Μακεδονικού. Ο κ. Λεβέντη, ο πρόεδρο τη Ένωση Κεντρών, έχει πάρει μια πολύ σκληρή θέση, η οποία έχω την εντύπωση πω είναι ακόμα σκληρότερη και από τον κεντρό χώρο της Νέας Δημοκρατίας σε σχέση με το, την υπόθεση του Μακεδονικού. Ναι. Ε, αποκαλεί τους ανθρώπους της Βόρειας Μακεδονίας ως Σκοπιανούς. Μιλάει για τη Μακεδονία, ε, υιοθετεί το σύνθημα η Μακεδονία είναι μία και είναι ελληνική. Ε, είναι δηλαδή σαφώ ε, σαφώς μακρύτερα από τις εσπορουσιάσεις Πώ Πώς συμβαδίζουν αυτά τα δύο. Δηλαδή. Κοιτάξτε να δείτε. Ένας από τους λόγους που, που βρέθηκα στην Ένωση Κεντρών ήταν ότι, καταρχήν, να, δούμε, να πάμε πολύ γρήγορα, χωρί να χάνουμε από τον χρόνο μας. Όταν βρέθηκα στο δίλημα να αποφασίσω τι θα κάνω, είχα δύο επιλογέ. Ή μένω στη δουλειά μου στο Πανεπιστήμιο, ή ξαναεπιχειρώ στην πολιτική, το οποίο σα είπα ότι ανήκει μέσα στην ιδιοσυγκρασία μου. Ε, δεν μπορούσα να πάω σε ένα άλλο κόμμα, διότι η άμεση κατηγορία θα ήταν έφυγε από εδώ για να πα κάπου να εκλεγεί ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Επειδή δεν είμαι ο άνθρωπο. Σα οποίος... ότι σα έγινε προτάσει. Από όλα τα κόμματα. Και... Το λέω εδώ για να ακουστεί. ΣΥΡΙΖΑ, από όλα τα κόμματα. Κίνημα αλλαγή. Από όλα τα κόμματα και σε υψηλό επίπεδο έγινε πλησίασμα για να πάω. Mm -hmm. Άρα η λογική μου ήταν. Σέβομαι όλα τα κόμματα, αλλά δεν μπορώ να φανώ κάποιο ο οποίο φεύγει από ένα χώρο δυσαρεστημένο για να πάει σε έναν άλλο χώρο σαν ανταλλαγή καριέρα. Έπρεπε λοιπόν να βρω ένα κόμμα. Σαν οποίο... εκδίκηση. Ναι, δεν το θέλω. Εγώ δεν, δεν είμαι άνθρωπο τη εκδίκηση. Δεν θέλω να εκδικηθώ τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ θέλω να είμαι σωστό με αυτά τα οποία πιστεύω εγώ. Είδα λοιπόν στο κόμμα των κεντρών, πρώτα απ' όλα ήταν μικρό κόμμα το οποίο αγωνίζεται να μπει στη Βουλή. Άρα αφαιρείται ε, η κατηγορία εναντίον μου ότι είμαι κάποιο που πάω για καριέρα και για τυχοδιοκτησμό. Αφαιρείται άμεσα. Δεύτερον, είδα τι θέσει του. Οι θέσει των κεντρών, εγώ ήμουν πάντοτε ένα άνθρωπο του κέντρου τη Δημοκρατία. Ήμουν ο παδό του Αριστοτέλη, που έλεγε ότι το κέντρο είναι αυτό που στηρίζει τα άκρα. Τα άκρα δεν υπάρχουν χωρί το κέντρο. Αλλά το κέντρο είναι αυτό που θα καθορίσει και την πορεία των άκρων. Έτσι έλεγε ο Αριστοτέλης. Είναι η θεωρία της μεσαίας οδού. Της μεσαίας πορεία, πορείας. Μεσαίας τομής. Άρα λοιπόν, είδα και αυτό με το μακεδονικό. Το οποίο, ακόμη κι αν εγώ μπορεί να μην είμαι τόσο ακραία τοποθετημένο όπω χρησιμοποιώ δικά σα λόγια. Όμω θεωρώ. Δεν είπα ακραία, είπα διαφορετικά. Ναι, διαφορετικά. Είναι... Ναι. Ε, ωραία, τότε διαφορετικά. Αυτό είναι Πιο σωστό. Πιο σωστό. Ε... σω πιο άκρη σε σχέση με ένα κομμάτι ακόμα και τη Δημοκρατία, αν μπορούμε να το προσδιορίσουμε έτσι. Ναι, ισχύει αυτό. αυτό ισχύει. Όμω υπάρχει μια εντυμότητα στον κύριο Λεβέντη. Η εντυμότητα είναι ότι εξ αρχή είχε αυτή την άποψη. Άρα, λοιπόν, και όχι μόνο τώρα και πριν καν ανοίξει το κείμενο. Για να και Αυτή λοιπόν δίκαιοι. η πολιτική εντυμότητα με εγωίτευσε Όταν το συνάντησα τον κύριο Λεβέντη, είδα ότι πραγματικά ήταν ένα άνθρωπο ο οποίο πίστευε αυτά που έλεγε. Δεν λοιπόν, Κουβεδιάσατε το θέμα ναι, με τον κύριο Λεβέντι. Αυτό σημαίνει πω είναι σε πλήρη γνώση των δικών σα απόψεων. Βεβαίω. Και παρόλα αυτά δεν ήταν κάτι το οποίο τέθηκε εμπόδιο Εκεί, και αποδική σου. Εκεί ακριβώ θέλω να καταλήξω. Εκεί ένιωσα ότι εκ μέρου του υπάρχει μια ελευθερία από τη στιγμή που εγώ σέβομαι τι βασικέ αρχέ του κόμματο. Δεν προσπάθησε ούτε μια στιγμή να μου επιβληθεί με τον ΑΒ τρόπο. Αντίθετα, μέχρι. κανένα. να σα πει, ξέρει, κ. Λαβέτα δημοσίω, μην το λε αυτό. Δεν υπήρχε μια τέτοια προσπάθεια. Τίποτα. Το αντίθετο. Μου έβαλε όμω κάποια πλαίσια με την έννοια ότι ξέρει ποιε είναι οι αρχέ μα. Εφόσον τι υιοθετεί σε γενικέ γραμμέ τι αρχέ μα, τότε, τότε εσύ πάρε τι αρχέ μα, δούλεψε πάνω στι αρχέ μα και βέβαια δέστα και με τον δικό σου τρόπο. Αυτό ήταν μια μεγάλη, αν θέλετε, τιμή για μένα σε επίπεδο ελευθερία δράση. Και απ' την άλλη, εγώ είδα ότι το γενικότερο πλαίσιο των κεντρών με εκφράζει. Και από τη στιγμή που είδα αυτά τα στοιχεία. Και είδα ότι επίση ένα άλλο στοιχείο. Ξέρετε ότι ο κύριο Λεφέντη μου έκανε εντύπωση. Τα χρήματα που δίνουν για τι κομματικέ ενισχύσει δεν τα χρησιμοποιεί, δεν τα έχει πάρει. Συγγνώμη, αλλά αυτό είναι εντυπωσιακό. Εγώ όταν το είδα αυτό, μου έκανε εντύπωση. Όλα τα κόμματα παίρνουν σε επιχορηγήσει. Ο ίδιο δεν χρησιμοποιεί τίποτα από αυτά. Αυτό τι σημαίνει, ότι και σε αυτό είναι πιστό, σε αυτά τα οποία έλεγε. Ο κάθε ένα από του κομματικούς του αν θέλουμε φίλους όπως είμαι και εγώ στη φάση αυτή ή τα στελέχη να το πω έτσι αλλιώς ακολουθεί μέσα από τη δικιά του πορεία δεν έχει κομματική ενίσχυση, καμία δεν χρησιμοποιούν τα χρήματα του κράτους διότι δεν θέλει να χρησιμοποιήσει τα χρήματα τα οποία παίρνονται από τον ελληνικό λαό μη συγχωρείτε, εμένα αυτή η πρόταση μου αρέσει μου αρέσει γιατί ε, Έχω βαρεθεί να βλέπω στα μεγάλα κόμματα όλου αυτού του κατοικοδίε του να κάνουν καριέρα και ταξίδια για την υποψηφιότητά του μέσα από χρήματα του κράτου. Βρίσκουν διάφορου τρόπου, διάφορα κονδύλια. Μου έλεγε ένα φίλο, δεν θα πω το όνομά του, γιατί εμπίπτουμε και στου νόμου του ποινικού. Μου έλεγε υποψήφιο ευρωβουλευτή ενό μεγάλου από τα δύο κόμματα και μου λέει, Και όλα αυτά τα πληρώνει μόνο σου. Λέω, δεν τα πληρώνω μόνο σου. Σιγά-σιγά ό,τι μπορώ. Κάνα φίλο με φιλοξενία, από την τσέπη μου. Ρε, εσύ μέσα από τη Βουλή υπάρχουν κονδύλια τα οποία μπορούν να βγουν μέσα από τη Βουλή για άλλο λόγο και να σε στείλουν για άλλο λόγο και εσύ να κάνει και το τέτοιο. Του λέω: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Του λέω: Διότι ε, που δίδασκε δεν ισχύει στην περίπτωσή μου. Εγώ στου φοιτητέ μου προσπαθώ να του δείξω ότι πρέπει να υπάρχει μια πολιτική ηθική, όχι με την έννοια τη χριστιανική υποχρεωτικά, αλλά με την έννοια τη συνέπεια. Και θα χρησιμοποιήσω τα κονδύλια τη Βουλή για να κάνω προεκλογικό αγώνα. Εγώ δεν το δέχομαι σαν άνθρωπος. Α μου λέει καλά με το σταυρό στο χέρι, άμα με βγει ποτέ, δεν πειράζει, λέω. Α μην βγω σε αυτή τη λογική. Μπορεί να ακούγεται τη φωνή μου. Και μόνο να ακούγεται τη φωνή μου μου φτάνει. Να λέω αυτό που πιστεύω. Να έχω τη χαρά να τα πω τώρα εδώ σήμερα σε εσά, να τα πω μεθαύριο σε ένα κανάλι τηλεοπτικό, την, ε, την Πρωτομαγιά που φεύγω, Μάρτιο από την Κέρκερα για να πάω σε ένα μεγάλο κανάλι που με ζήτησαν. Γιατί δεν, οι άλλοι κάνουν διακοπέ, ενώ εγώ δεν κάνω τι διακοπέ μου. Αυτό μου φτάνει. Αν, η, η... να μπολιάσετε τον πολιτικό λόγο με όποιο στήγμα τη δικής σας ιδέας. Εκεί είναι το τελευταίο στοιχείο τη Νέα Δημοκρατία που, που θέλω να πω. Αυτό θα σα ρωτήσω τώρα, γιατί ναι. μου είχαμε αφήσει αυτή την εκκρεμότητα. Ναι, αυτή είναι η τρίτη. Ο πολιτικός λόγος. Και ειδικά εδώ στην Κέρκυρα. Γιατί δεν θέλω, δεν τρέπαμε καθόλου να το πω, ειδικά εδώ στην Κέρκυρα εδώ και πολύ καιρό. Ποιο είναι ο πολιτικό λόγο ο διαφορετικό, Το να πηγαίνουμε μονίμω σε γράμμα και σε κηδείες. Τα έχω πει επανειλημμένα αυτά, δεν είναι τώρα. Που τα λέω πούμε Κεντρών. Όταν ήμουν στην Νέα Δημοκρατία και με κοιτάγανε μισομάτι, το να πηγαίνουμε σε γάμου και κηδείε, το να πηγαίνουμε μάλιστα περισσότερο σε κηδείε γιατί δεν φέρνουν δώρα, και λιγότερο σε γάμου γιατί πρέπει να πάρουν και δώρα, ε, είναι λίγο ηρωνικό αυτό που λέω, αλλά εντάξει, είναι προφανέ. Το να πηγαίνουμε συνέχεια μόνο και μόνο για τη χαιρετούρα και να βγάζουμε εικόνε κτλ. Μα είναι ξεφτύλα αυτό ο πολιτικό λόγο. Και δεν είναι μόνο για εδώ, για εδώ το λέω. Παντού. Δεν είναι και παροχημένο. Το Βεβαίω, ξεφτύλα είναι. Ενέτη 2019 είναι αυτό ο τρόπο για να μαζέψει κανεί ψήφου ε, βιώσιμο, θα το πούμε. Ναι, και όμω. Εκεί έχει καταντήσει το πολιτικό μα σύστημα. Λοιπόν, εμένα τι θέλω. Εγώ θέλω αυτά που λέμε μαζί να τα πω σε μια παρέα. Να τα πω σε έναν πολιτικό λόγο. Να τα πω με ένα φίλο. Να τα πω με έναν άγνωστο. Και να δοκιμαστούμε στην πράξη κατά πόσο τηρούμε αυτά τα πράγματα. Εγώ είμαι ο παδό του διαφωτισμού και του Ζαν Ζακρουσό, που πίστευε ότι ο πολίτη πρέπει μέσα από την εκπαίδευση να οριμάζει, να φτιάχνει συνείδηση πολιτική για να μπορεί να προσφέρει. Επειδή εσύ έρχεσαι σε επαφή με νέα παιδιά λόγω τη ιδιότητα του πανεπιστημιακού σου. Για να μην πω περισσότερο με νέα παιδιά παρά με του ανθρώπου τη ηλικία μου. Κουβεντιάζουν πολύ καλά νέα παιδιά. Αλλά έχετε ναι. περισσότερο στη Γαλλία ε, τη ναι, δυνατότητα να, να μιλάτε. Διαλέξεις. Και εδώ κάποιε διαλέξει. Είναι πολύ, είναι πολιτικοποιημένα. Στη Γαλλία είναι full. Φουλ. φουλ και οι συζητήσει και συμφωνούμε απόλυτα σε αυτά στην Ελλάδα. Από την εμπειρία που έχετε Ήτάξει. και με του συναδέλφου σα που μιλάτε, λοιπόν, υπάρχει είναι... πολιτικοποίηση. Με... Ναι, υπάρχει δύο πράγματα στην Ελλάδα. Ή η... οι, τελείω νέοι πολιτική, αυτοί που οι οποίοι ικανοποιούνται στο να μεταφέρουν την πολιτική, γιατί πιστεύω ότι η πολιτική είναι φυσική ανάγκη στον άνθρωπο. Προσοχή, αυτή είναι η άποψή μου. Είναι εκφύσεω ανάγκη. Όπω λέει ο Κερσοτέλη. Λοιπόν, αυτή τη φυσική ανάγκη, φυσική ανάγκη τη την περνάνε στο να είναι οπαδοί διαφόρων YouTuber ή influencer. Ε, δηλαδή με, στο... η, η, νέα μόδα. Ναι. Υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν καριέρα και, και βγάζουν. του κόσμου τα λεφτά. Το κόσμου τα εκμεταλλευόμενοι απλά... το πολιτικό αδιέξοδο των νέων. Ε, με το, το πώ χτένισαν τα μαλλιά του μέσα από το Instagram ναι. και το Pinterest. Ναι, ακριβώ αυτό. Απίστευτο και όμω βγάζουν πολλά λεφτά από προσανατολίζουν του νέου. Διότι ένα νέο που, που, έχει μια αγωνία σαν νέο άνθρωπο. Αγωνίζει να φτιάξει τη ζωή του καλύτερα. Δεν θέλει να, είναι, είναι όπω του πατέρα και τη μάνα του. Θέλει να φτιάξει κάτι καλύτερο. Τι, τι, πιο, τι πιο ωραίο από αυτό το πράγμα. Και όμω έρχεται ο άλλο και του λέει πολιτικά αυτό είναι το λεξιλόγιο. Αν πει κάτι διαφορετικό, κάτσε στην άκρη. Βλέπω παιδιά. Ήμουν τώρα τη Παράδη στο Λονδίνο. Είναι πάνω στο θέμα μα, δεν αλλάζω. Και είχα πάει να, να υπερασπιστώ ε, την υποψηφιότητά μου στην Ευρωβουλή. Και ήμουν καλεσμένο από διαφορετικά κόμματα. Α μην πω πάλι πιο κόμμα για να μην. Ένα νέο παιδί 29 χρονών. Μιλούσε στα 10 που έλεγε, τα 9 ήταν λιβάνη μα στον αρχηγό του. Και το άλλο, το άλλο ένα ήταν επανάληψη αυτών των οποίων θα έλεγε ο σουφλιά. Που θα έλεγε, ξέρω εγώ, ο Κύρκο. Ο, ο παλιό. Δηλαδή ένα λεξιλόγιο. Το οποίο ανήκει σε μία, αν θέλουμε, οι Γάλλοι λένε. Άλλη γενιά, άλλη εποχή, άλλε ανάγκε. Ναι, αυτά τα λέγανε πριν 30 χρόνια, πριν 40 χρόνια. Εγώ που είμαι με μεγαλύτερο στην ηλικία, χρησιμοποιώ διαφορετικό λόγο. Γιατί τον, τον εμπλουτίζω μέσα από αυτή την προσωπική καλλιέργεια. Μέσα από την τέχνη, μέσα από τη φιλοσοφία. Υπάρχει ε, το παράδειγμα, αυγά. κύριε Δαβέτα, ορισμένων πολιτικών, οι οποίοι προσπαθούν να εμπλουτίσουν τον πολιτικό του λόγο με στοιχεία, με ψήγματα από το λεξιλόγιο και τον τρόπο συμπεριφορά των νέων. Και φαίνεται τόσο πολύ μακριά από τη δική σου προσοχή που κρατάει γελίο πραγματικά. Είναι γελίο. Διότι το να πάρει και να πει. Έλα ρε μάγκα, έλα δικαί μου κτλ. Και, και να τα λέει ένα άνθρωπο τώρα, ο οποίο δεν τα λέγε ποτέ. Και ξαφνι... να, τα λέγε ποτέ όπω τα ο, ας Ζαμπέτα, που είχε ένα τέτοιο στυλ, ο μουσικό. Αλλά ένα ο οποίο είναι 60-70 χρονών και ο οποίο έχει μια λογική τελείω κυρίου. Και ξαφνικά, έλα ρε δικέ μου να πούμε κτλ. τα τι, τι, τι είναι αυτό δηλαδή. Αυτό μόνο και μόνο για να είναι δηλαδή τυχοδιοκτικό. Είναι εκλογοτυχοδιοκτισμό. Εκλογο... Και εγώ αυτό το πράγμα δεν το θέλω. Ούτε απ' την άλλη, δεν μπορώ να κατηγορήσω τον κύριο Μητσοτάκη ότι έχει αυτή τη γλώσσα. Για να είμαι δίκαιο. Ο κύριο Μητσοτάκη έχει μια άρτια καινούρια γλώσσα. Είναι όμω μια γλώσσα τη οικονομική. Είναι δηλαδή τη σύγχρονη ε, οικονομία. Αν σα δείξω όμω, συγκρίνετε το λόγο των αρχηγών των δύο μεγάλων κομμάτων, του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Μητσοτάκη. Ποιο θεωρείτε πω είναι πιο αυθεντικό όσον αφορά την προσωπικότητα του ίδιου του ανθρώπου. Αυτή που έχει και όχι αυτή που προσπαθούν όλοι του μη επικοινωνιολόγοι να περάσουν. Και οι δύο είναι αυθεντικοί ω προ αυτό που είναι, ω προ mm -hmm. την καταγωγή του. Ω προ την προέλευσή του. Ο κύριο Μητσοτάκη αυτά που λέει και τα εννοεί και τα πιστεύει. Mm -hmm. ε, και οφείλω να το πω γιατί εγώ μίλησα μαζί του, είναι πολύ ειλικρινή. Εγώ θα πω ευθέω του αρουραίου δίπλα του να προσέχει. Του απέραντου αρουραίου, οι οποίοι στο όνομα του Μητσοτακισμού, να το πω έτσι, προσπαθούν να κάνουν ζημιά στην Εύκολο Ο κύριο ε, 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 εκλεκτός. Έχουν προσπαθήσει να τον κάνουν κάτι άλλο από αυτό που είναι στην πραγματικότητα ναι. για λόγου. Διαφορετικού από αυτού που ο ίδιο ο κ. Μητσοτάκη, θα ήθελε να περάσει ναι, ω ακτιβιστέ. Ναι, ναι, πολιτική και κομματική κοπιμότητα. Ο κ. Μητσοτάκη είναι ένα ευγενή άνθρωπο, μια ευγενού προέλευση, καλλιεργημένο άνθρωπο, έξυπνο, ικανό και έχει μια αντίληψη αυτού που ονομάζουμε ευρωπαϊκή οικονομική κουλτούρα. Είναι πάρα πολύ καλό σε αυτό. Θεωρείτε ότι προσπαθούν να περάσουν και από την Νέα Δημοκρατία μια διαφορετική εικόνα και να του αλλάξουν ένα κομμάτι τη πολιτική. Ναι, πάνε να τον υποχρεώσουν να πάρει κάποιε θέσει οι οποίε δεν ανήκουν σε αυτόν. Και εύχομαι να αντιδράσει και να καταλάβει τι συμβαίνει. Γιατί τώρα προ το παρόν είναι όλοι του μαζεμένοι και καλά κάνουν για εκλογών. Αλλά αυτά θα του βγουν μετά στη διακυβέρνηση. Και επειδή προσωπικά έχω εκτίμηση για τον κύριο Μητσοτάκη προσωπική, mm -hmm. αλλά όχι εκτίμηση για τους πολλούς από τους συνεργάτες δίπλα του, γι' αυτό και έχω το θάρρος να το πω. Απ' την άλλη ο κύριος Τσίπρας είναι και αυτός ειλικρινής ως προς αυτό το οποίο έχει σαν προέλευση. Φαίνεται ότι είναι... Τον θεωρείται ικανοπολιτικό. Τουλάχιστον και, οι αντιπαλοί του α, παραδέχονται πλέον. Έχει υψηλό ένστικτο επιβίωση. Ικανότητα του αίσθηκτο επιβίωση. Μπορώ να κάνω διαχωρισμό ανάμεσα στον κύριο Τσίπρα και στον ΣΥΡΙΖΑ. Αντίστοιχα με αυτό που κάνετε και με τον κύριο Μητσοτάκη, είναι ναι, δηλαδή. Ναι. Θεωρώ ότι ο κύριο Τσίπρα έχει μια ικανότητα πολιτική επιβίωση. Ξέρει τη λαϊκή γλώσσα. Ξέρει το λαϊκό στοιχείο. Αλλά το ξέρει. Δεν του το έχουν πει. Αλλά όπω όλοι οι αρχηγοί, έχει και αυτό κάποιε επιλογέ. Οι επιλογέ που έχει κάνει με κάποια πρόσωπα. Τα οποία διαβάζουμε τώρα σε εφημερίδε, με σκάνδαλα, με κάτι αγράμματο τύπου που, έχουν μπει στο θέμα στο, στο Μαξίμου, κάτι τύπου οι οποίοι δεν έχουν γλώσσα, δηλαδή ντρέπεσαι να του ακού να μιλάνε. Δεν είναι προ τιμήν του κυρίου Τσίπρα να έχει τέτοιου συνεργάτε. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι μου ότι και οι δύο πολιτικοί αρχηγοί ω προσωπικότητε είναι καλέ προσωπικότητε πολιτικέ. Για αυτό που τους πρεσβεύει ο τους καθένας. Τους τα κόμματά του. Ναι, για αυτό που πρεσβεύει ο καθένα. Προφανώ. Προ. Είναι διαφορετική και και, ιδεολογίες, ιδεολογίες, και πρέπει να σεβόμαστε. Εγώ τώρα προσπαθώ να. Με αυτό που λέω τώρα το λέω όχι μόνο σαν Ένωση Κεντρών, αλλά και σαν καθηγητή. Αν μου λέγανε να κάνω την ανάλυση στο Πανεπιστήμιο, στα παιδιά θα του έκανα αυτή την ανάλυση. Τα λάθη υπάρχουν. Περισσότερο από τον κύριο Τσίπρα στη φάση αυτή γιατί αυτό διοικεί, αυτό κυβερνά. Θα δούμε τον κύριο Μητσοτάκη όταν θα έρθει στην κυβέρνηση. Γιατί θεωρώ ότι θα έρθει. Από εκεί και πέρα οι προσωπικότητε αυτέ θα μείνουν στο παιχνίδι. <κυρίζει> Δεν νομίζω ότι οποιασδήποτε αλλαγέ είναι νέοι πολιτικοί, ικανότητε και οι δύο θα παραμείνουν στο παιχνίδι. Πάμε τώρα λίγο στο, κάθε και στο γενικό σα κομμάτι, λέει, το κομμάτι του πολιτισμού, των τεχνών και τη πολιτική. Ε, πρώτα απ' όλα, μιλάμε για τι ευρωεκλογέ και έχω την εντύπωση ότι η πόλωση που έχουμε και στην χώρα μα, αλλά και μόνο στη χώρα μα, βλέπουμε αντιστοίχω να υπάρχουν τέτοιου είδου φαινόμενα στην Ισπανία που έχουμε Μαι. τώρα στι εκλογέ. ακόμα και οι εκεί ευρωεκλογέ, ε, στι εκεί ευρωεκλογέ, την προεκλογική περίοδο εννοώ, η μοναδική συζήτηση είναι για τα ιστορικά τη Ισπανία, δεν είναι για την Ευρώπη, για το μέλλον τη Ευρώπη. Ευρώπη. Η Δυστυχώ. Και αυτό είναι ένα τεράστιο λάθο. Διότι από τη μία γκρινιάζουμε ότι οι Ευρωπαίοι, του οποίου βρίζουμε οι γραφειοκράτε των Βρυξελών, η μη αιρετή και ούτω καθεξή. Ισχύει αυτό έτσι. Ναι, ισχύει απόλυτα. Από όχι ισχύει και το έχω πει επανειλημμένα στι συνομιλίε μου. Ένα μη αιρετό που παίρνει απόφαση για μένα το θεωρώ απαράδεκτο. Όμω αυτού του μη αιρετού του αφήνουμε και τα κάνουν. Εάν εμεί εσύ και με το τι επιλέγουμε να στείλουμε τελικά μα. Ε, μπράβο, εκεί ήθελα να καταλήξω. Εάν εμεί στέλνουμε, στέλνουμε προσώπου που ξέρουν την Ευρώπη, εγώ γι' αυτό κατεβαίνω στην Ευρωβουλή βασικά, που ξέρουν την Ευρώπη, που έχουν άποψη γι' αυτό, που ξέρουν την οτροπία των άλλων και μπορούν να του συναγωνιστούν σε επίπεδο ποιότητα, δημιουργία και ικανότητα άμεσα. Θα ήταν αλλιώ τα πράγματα. Όταν λοιπόν στέλνουμε με κριτήρια εθνικών εκλογών του Ευρωβουλευτέ, στέλνουμε ποδοσφαιριστέ, στέλνουμε ηθοποιού. Στέλνουμε, σε λίγο θα στέλνουμε και χανούμισε ή χανομάγια και ό,τι άλλο μπορεί να στείλουμε. Με συγχωρείτε, σε αυτή την περίπτωση δεν μιλάμε για πολιτική. Μιλάμε για show business. Μιλάμε για κλοπή τη ματιά του θεατή. Όπω το show, όπω στην τηλεόραση. Του κλέβει το μάτι. Και επειδή του κλέβει το μάτι και του γοητεύει το μάτι, τον οδηγεί σε λίγο να σε ψηφίσει και να πει: άντε πήγαινε εκεί γιατί με ευχαρίστησε λίγο. Αυτό το πράγμα δεν είναι πολιτική. Η πολιτική αυτή τη στιγμή έχει αντικατασταθεί από το θέαμα και από τα χρηματοπιστωτικά κυκλώματα. Δηλαδή η κατάντια αυτού που ο, ο, οι δικοί μα οι παλιοί ονόμαζαν πραγματική πολιτική. Και ένα δεύτερο σημείο δεν είναι, είναι και ότι η όποια πολιτική συζήτηση γίνεται έχει επικεντρωθεί μόνο στα οικονομικά και τα στενά οικονομικά τη συγκεκριμένη εποχή, είτε στην Ελλάδα είτε στην Ευρώπη, και δεν εκτείνεται σε άλλα ζητήματα. Α, για τον πολιτισμό πάμε. Χαίρομαι, για χαίρομαι, χαίρομαι γι' αυτό που λέτε. Θα το έλεγα εγώ, αλλά χαίρομαι που το λέτε. Ε... Δεν ενδιαφέρεται ο κόσμο, γι' αυτό Όχι. δεν, δεν Όχι. ενδιαφέρεται Λέτε. Ο κόσμο ενδιαφέρεται. Α. Όχι, ο κόσμο ενδιαφέρεται. Εγώ θα σα πω το εξή. Μόλι γίνεται μια εκδήλωση πολιτιστική στη Γαλλία, αλλά και εδώ, έχουμε κόσμο που συμμετέχει. Είναι τα στατιστικά να το δούμε. Όταν όμω οι πολιτικοί θεωρούν ότι ο πολιτισμό δεν είναι σημαντικό στοιχείο, όπω η οικονομία ή όπω αν θέλουμε ε, άλλου είδου τομεί, τότε υποβαθμίζουμε τον πολιτισμό. Και θεωρούμε ότι ο πολιτισμό είναι για του κουλτουριάριδε. Υπάρχει ένα παράδειγμα το οποίο αγγίζει νομίζω τον πολιτισμό, ή θα μπορούσε κάποιο να πει ότι είναι στον πυρήνα του, μια ε, συζήτηση η οποία κατέληξε και στο νομοθετήματα ε, του τελευταίου μήνε, η υπόθεση των πνευματικών δικαιωμάτων, όπου ε, από ό,τι φαίνεται αλλάζει πάρα πολλά στη ζωή ε. όλων μα. Προφανώ στον τρόπο που ε, εκλαμβάνουμε ή διαχειριζόμαστε ω κράτη και ω πολιτεία τα ε, καλλιτεχνικά δρόμενα, αλλά παρόλα αυτά, τουλάχιστον στην Ελλάδα και όχι μόνο στην Ελλάδα, η συζήτηση δεν άνοιξε καθόλου. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση στο ότι κανεί, α πούμε. Πει, κανείς θα μπορείτε να μου πείτε, βέβαια, ότι είναι πολύ ψηλά γράμματα αυτά, είναι. Όχι, δεν είναι ψηλά γράμματα. Γιατί όταν εσύ. Ε, στη Γαλλία έγινε κεντρικό θέμα. Το κάνουν θέμα τα μέσα μαζική ενημέρωση. Το φέρνουν στον κόσμο. Το κάνουν θέμα οι πολιτικοί. Κάνοντα το βασικό θέμα μα ανάμεσα σε άλλα βασικά θέματα, αυτόματα αναβαθμίζεται ο πολιτισμό, αναβαθμίζεται η δημιουργική παιδεία και έχει τι ικανότητε να αναβαθμιστεί και η πολιτιστική συνείδηση των κατοίκων. Όταν εσύ θεωρεί ότι αυτά είναι κουλτουριάρικα, παίρνω την τελευταία φράση για κάποιου ειδικού που ασχολούνται λίγο με τη μουσική, ότι είναι κάπω λίγο στο περιθώριο ή λίγο με την τέχνη. Στην πραγματικότητα είναι ο τρόπο που θα μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στα καλλιτεχνικά δημιουργήματα σε όλη την Ευρώπη. Έτσι. Ξέρετε τι χρήματα υπάρχουν σε αυτό. Εγώ θα σα πω το εξή. Ότι μπορούμε να έχουμε πάρα πολλέ θέσει εργασία και υψηλό βαθμό ανάπτυξη μέσα από πολιτιστικά δρόμενα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν κονδύλια με μεγάλα ποσά τα οποία δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ποτέ από την Ελλάδα. Δηλαδή θα μπορούσαμε να τα φτιάξουμε εδώ στην Κέρκυρα γιατί έχω σκοπό να κάνω και μια εκδήλωση πολιτισμού εδώ στην Κέρκυρα. Εδώ στην Κέρκυρα, χρήματα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία να μην περνάνε ούτε από το Δήμο ούτε από οτιδήποτε άλλο, αρκεί να έχουμε δύο χώρε συμμάχου. Αυτή είναι η προπόθεση. Με τρει χώρε συμμάχου και με ένα πολιτιστικό project μεσογειακή κουλτούρα, μπορούμε να έχουμε τεράστια χρηματοδότηση, η οποία να βοηθήσει τον εξοραϊσμό τη εικόνα αλλά και, προσοχή, το περιβάλλον. Τι σημαίνει αυτό το περιβάλλον, Σημαίνει και μια λύση στα σκουπίδια. Έχω παρατηρήσει ότι σε διάφορε περιφέρειε ανά την Ευρώπη, κυρίω στην κεντρική και τη βόρεια Ευρώπη, υπάρχουν προσπάθειε για πολιτιστική δημιουργία και φεστιβάλ και προγραμματισμό, όπου δίνουν πραγματική υπεραξία στι περιοχέ. Στην Κέρκυρα και τα επτάνησα του πολιτισμού. Δεν θεωρείτε κι εσεί πω είναι πολύ αποσπασματικέ οι όποιε προσπάθειε γίνονται να γίνει εκμετάλλευση ευρωπαϊκών κονδυλίων και πώ θα μπορούσε αυτό να αλλάξει. Υπάρχει τρόπο να ξεπεράσει η γραφειοκρατία ή ακόμα και η αδυναμία ορισμένων πολιτικών που είναι στην εξουσία να καταλάβουν ναι. ότι υπάρχει. αυτό έχει σημασία. Υπάρχει. Πρώτα απ' όλα πρέπει να υπάρξει πολιτική βούληση. Δηλαδή οι πολιτικοί που θα ασχοληθούν με αυτά τα θέματα να έχουν τη βούληση να αλλάξουν τα θέματα. Δύο. Πρακτικά θα σα δώσω παραδείγματα. Η Μασσαλία. Το έχω πει επανειλημμένα. Στη Μασσαλία που είναι μια μεσογειακή χώρα και στην οποία υπάρχει ανάμειξη πολιτισμών είναι ένα χάο εκεί πέρα. Έτσι, από μαφία μέχρι τα πάντα. Ήθελαν να την αλλάξουν. Λέγαν όλοι σε ένα πρώτο διάστημα: Ρίξτε χρήματα. Δεν απέδωσε. Τα χρήματα πηγαίνανε στι ντόπιε μαφίε. Αλλάζει η πολιτική. Από το Σαρκοζή ξεκίνησε αυτό και μετά τη συνέχισαν και άλλοι πρόεδροι. Δημιουργούμε πολιτιστικού θεσμού. Το καλύτερο θέατρο αυτή τη στιγμή στη Γαλλία είναι στη Μασσαλία. Το καλύτερο κέντρο χορού, το πιο διάσημο κέντρο χορού είναι στη Μασσαλία. Έχουν πέσει απίθανα ποσά. Εκατομμύρια ευρώ όχι μόνο από τον Γαλλικό κράτο, αλλά κυρίω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Μασαλία μετά το 2013, όποιο πάει τώρα, βλέπει μια απίθανα σύγχρονη πόλη, όπου ακόμη και τα κακοπιά στοιχεία, τα οποία συνεχίζουν να υπάρχουν, γιατί έτσι είναι η νοοτροπία στι μαφίε του Νότου, Κορσική, Μασαλία κτλ., δεν, πιάν, δεν έχουν τον πρώτο ρόλο μπροστά σε αυτή την καταπληκτική εικόνα τη Μασαλία. Διότι όταν έχει ένα φοβερό κτίριο χορού, τα μεγαλύτερα ονόματα τα πιο διάσημα έρχονται εκεί. Και δεν έρχονται μόνο εκεί για του ντόπιου. Έρχονται για οποιοδήποτε. Όταν εσύ ξέρει ότι τα, ε, τα, μπαλέτα του Πετή Ρολάν, ενό πιάσιμου ή οποιοδήποτε άλλου, παίζουν στη Μασαλία τη νέα του παράσταση, δεν έχει πρόβλημα να πάρει το τρανάκι με ειδικά εισιτήρια τιμών που φτιάχνουν. Προσοχή, ειδικά εισιτήρια τιμών και να πα από το Παρίσι στην Ιταλία κτλ. Να δει την παράσταση. Ναι, με τον τουρισμό. Να έχει σύνδεση με τον τουρισμό και να και σύνδεση με την ανάπτυξη. Το χρήμα. Αυτοί όλοι φέρνουν χρήμα. Έχουμε ένα χρήμα λοιπόν το οποίο βασίζεται στη μετακίνηση πληθυσμών ειδικευμένων και μη ειδικευμένων προς ένα μέρος το οποίο τους προσφέρει και θέαμα και ασφάλεια. Αυτό έγινε σε, μια, σε, ένα μέρος το πιο υποβαθισμένο της Γαλλίας. Τα ε, επτάνησα η Κέρκυρα δεν είναι ιδανικός τόπος για να... Ιδανικότατος. Το όνειρό μου ήταν πάντοτε αυτό και εκφράζω και ένα τεράστιο παράπονο ότι ενώ ήμουν από τους βασικούς που, θε, που έφτιαξαν το, όλο το φάκελο για να γίνει ο πειραιάς υποψήφιο για την πολιτική Πρωτεύουσα, εδώ στην Κέρκυρα, ε, οι υπεύθυνοι για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα που υπήρχαν, όχι μόνο δεν με ρώτησαν, ούτε καν με κάλεσαν, παρότι είμαι και κυρίω, στην παρουσίαση του project. Ήταν ένα κακό project, και το λέω, το έχω πει και τότε. Κάκι στο project. Πρόχειρο, ίσω. Ναι, ε, κάκι. Όταν είναι πρόχειρο, εκ των προτέρων βγαίνει και κακό project. Ω είναι κάτι το οποίο δεν πίστεψαν ποτέ. Ναι, αλλά τότε γιατί το κάνουν. Γιατί ξοδεύτηκαν χρήματα. Γιατί ξοδεύτηκα χρήματα. Και γιατί μπήκε σε μια διαδικασία αποτυχία στην Κέρκυρα. Η Κέρκυρα πρέπει να είναι η ελίτ. Πραγματικά η ελίτ. Είναι ένα όμορφο νησί. Το οποίο από φυσική ομορφιά. Έχει μια ομορφιά πολιτιστική. Υπάρχουνε... υπάρχει παράδοση πολυπολιτισμική εδώ στην Κέρκυρα. Υπάρχουν διαφορετικέ ε, κοινότητε οι οποίε μπορούν να παίξουν καθαριστικό ρόλο. Γιατί να μην υπάρξει ενεργοποίηση όλων αυτών των στοιχείων για να φτιάξουν μια όμορφη Κέρκυρα η οποία να είναι το στολίδι του περάσματο από τη Δύση στην Ανατολή. Γιατί τα τρίκαλα αυτή τη στιγμή θεωρείται η πιο ανεπτυγμένη ελληνική πόλη και είμαι στην Γαλλία και μου μιλάνε όλοι για τα τρίκαλα. Εντάξει, μιλάτε για ένα παράδειγμα το οποίο η αλματώδη εξέλιξη των τρικάλων τα τελευταία 20 χρόνια είναι όντω παράδειγμα. Ποιο ναι. το έκανε αυτό, οι πολιτικοί το έκαναν. Κάποιο δήμαρχο, κάποιοι τοπικοί βουλευτέ, οι οποίοι βρήκαν τα κονδύλια. Δεν ήταν το κράτο που πλήρωσε. Βρήκαν τα κονδύλια, κάποιοι επιχειρηματίε που επένδυσαν. Εδώ στη Γαλλία. Βλέπουμε σε μικρά χωριά οι επιχειρηματίε, οι οποίοι είναι πολύ ισχυροί, επενδύουν και βοηθούν τι κοινότητε, του Δήμου ή τι διάφορε χωριά για να βελτιώσουν και να εξυγχρονίσουν την εικόνα του. Με υποδομέ, με τρενάκια, με λεωφορεία, με οτιδήποτε άλλο. Γιατί μην το κάνουμε εμεί. Γιατί να κοιτάμε, αφού ο άλλο έχει την ιδέα, να μην το κάνει, να μην γίνει ιδέα πράξη γιατί το κάνει ο άλλο, αφού δεν το κάνω εγώ. Όταν αυτή η κουλτούρα εκλείψει και πάβει να ε, αρρωσταίνει, να βάζει το μίασμα και στην πολιτική μα σκέψη και τον πολιτικό μα λόγο, τότε τα πράγματα θα γίνουν καλύτερα. Εκεί αγωνίζομαι εγώ, σε αυτό το, σε αυτό το δρόμο τη αλλαγή του πολιτικού λόγου. Λοιπόν, κλείνοντα, επειδή ε, ε, πλησιάζουμε προ το τέλο τη εκπομπή, και Βέτα, ένα τελευταίο να μα πείτε. Εάν ε, ήσαν σε μια παρέα και σα ορτάγανε, γιατί να σα ψηφίσουμε, Γιατί να ρίξουμε την ψήφο στην Ένωση και στο Δημοσέντη βέτα ε, σε αυτέ τι κάλπε των ευρωεκλογών, τι θα του απαντούσατε με δύο λόγια. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, γιατί γνωρίζω την Ευρώπη. 30 χρόνια ζώντα εκεί και έχοντα δράσει στην Ευρώπη, όντα καθηγητή ε, στα, στα υψηλότερα ιδρύματα τη Γαλλία, πνευματικά πανεπιστημιακά ιδρύματα, έχω γνώση ε, του χώρου και από μέσα και απ' έξω. Και ταυτόχρονα, σαν καθηγητή και σαν καλλιτέχνη, έχω ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο. Ένα αυτό. Δύο. Διότι αγαπώ πάρα πολύ τη χώρα μου με το να πηγαίνω, έρχομαι και να ξοδεύω το μισό του μισθό μου στο πήγαινε έλα, ενώ η βάση μου είναι στη Γαλλία, να έρχομαι εδώ. Έφερα μέχρι και τα δύο μου παιδιά και μεγάλωσαν στην Ελλάδα. Τη στιγμή που μου λέγανε όλοι, Μα είσαι τρελό. Τα παιδιά σου γεννήθηκαν στη Γαλλία. Αντί να τα αφήσει να στη Γαλλία. Και του έλεγα, Δεν θέλω να χάσω την ελληνική, την ελληνική παιδεία. Ταυτόχρονα όμω, έχουν και τη Γαλλική, άρα είναι πολίτε Ευρωπαίοι. Τρίτον, διότι στην οποιαδήποτε φάση, στα γραπτά μου, στα θεωρητικά μου κείμενα, άμα δείτε, όλε μου οι αναλύσει αφορούν ευρωπαϊκέ προτάσει, αφορούν ευρωπαϊκέ αναλύσει. Στον ελεύθερο τύπο που γράφω εδώ και έξι χρόνια, κάθε Πέμπτη, αλλά και σε άλλε εφημερίδε, είτε εξωτερικό, είτε εδώ, η κύρια αιχμή των άρθρων μου είναι η Νέα Ευρώπη. Ανάλυση αυτή τη Ευρώπη, κριτική. Τη γραφειοκρατία των Βρυξελών, των μη αιρετών και προσπάθεια βελτίωση μια νέα Ευρώπη που να είναι Ευρώπη των λαών, Ευρώπη των εθνών, μια Ευρώπη στην οποία το κάθε έθνο να έχει την ιδιαιτερότητά του, αλλά η ιδιαιτερότητά του αυτή να μην εμποδίζει αυτό που ονομάζουμε συλλογικό πρόσωπο και συλλογική ταυτότητα. Νομίζω τρία βασικά στοιχεία. Και τέταρτο, αν θέλουμε πιο τοπικά, σαν και θα ήθελα πάρα πολύ να συμβάλλω με τον ΑΒ τρόπο. Σαν ευρωβουλευτή θα έχω πάρα πολλέ δυνάμει και δυνατότητε. Θα, θα, μπορώ να κινήσω αυτά τα, τα κονδύλια τα οποία λέω επανειλημμένω σε εσά και στου άλλου. Δεν θα έχω κανένα λόγο να μην μπορώ να τα κινήσω. Θα μπορεί αυτοί που μα ακούνε τώρα και θα μου πούνε, μα τι μα λε, κύριε καθηγητά. Εντάξει, πάρτε την εκπομπή. Αυτά δεν μα έλεγε. Πού είναι αυτά τα κονδύλια. Πού είναι αυτά, αυτά τα ευρωπαϊκά κονδύλια τα οποία λε ότι μπορούν να βοηθήσουν το Δήμο, τι πολιτικέ εκδηλώσει κτλ. κτλ Άρα λοιπόν, εκτίθεμαι εγώ με αυτά που λέω. Μέσα από μια πορεία καθηγητή τόσο χρόνων. Που έχω κερδίσει τον σεβασμό. Να λοιπόν, μια εφορμή, μια ευκαιρία. Α ψηφίσουν πρόσωπα να αποφύγουν αυτό το δίπολο, το διμετωπικό, το οποίο περνάνε τα δύο μεγάλα κόμματα, το οποίο είναι εγκληματικό για τη δημοκρατία. Λέγοντα ότι οι εκλογέ είναι κρίσιμε, τώρα σε ευρωεκλογέ, και χρησιμοποιούμε ουσιαστικά τι ευρωεκλογέ σαν δημοσκόπηση για τι εθνικέ εκλογέ. Λάθο. Ψηφίστε πρόσωπα. Ψηφίστε ιδέε, προτάσει, ανθρώπου που αγαπούν την Κέρκυρα, την Ελλάδα και ανθρώπου που είναι έτοιμοι να αγαπήσουν και να υπηρετήσουν την Ευρώπη. Και είμαι ένα από αυτού. Ζητώ λοιπόν την ψήφο σα, την αγάπη σα και εγώ θα την υπηρετήσω. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Ήταν ο Δημοσένη Ζαβέτα, ο οποίο είναι υποψήφιο βουλευτή με την Ένωση Κεντρών. Στι εκλογέ 26 Μαου. 26 μέρε από σήμερα. 26, 26 μέρε, 27 μέρε από σήμερα. 26 μέρε μάχη αγώνα. Καλή δύναμη να έχετε. Ευχαριστώ πολύ. Φίλε και φίλοι, εδώ σα αποχαιρετούμε. Ευχαριστώ σα, Ανέστη, Είτε... σε όλου του κερκυρίου. Χρόνια πολλά, εδώ σα αποχαιρετούμε. Να είστε καλά κι εσεί. Αλλά πούμε τώρα πάλι την Πέμπτη, αύριο είναι Πρωτομαγιά. Η μέρα απεργία και όχι αργία, όπω λέμε πάντα. Ο Γιάννη Ανδριώτη στο μικρόφωνο για το προηγούμενο σχεδόν δύο ώρο. Ο Κάτσου ρύθμισε του ήχου. Στη μία και μισή Μάρινα Μοσχάτ, στο κεντρικό τοπικό δελτίο ειδήσεων σήμερα, εδώ στην Ερτική Ακύρα. Να είστε καλά χρόνια πολλά, γεια σα.